Καλημέρα, Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2020 και έχουμε ένα ωραίο θέμα το οποίο μπορεί να ονομαστεί και tutorial ή θεωρητικό vlog. Πώς θα μπορούσα μόνη μου να εθαρρύνω τον εαυτό μου και να του δώσω ισχυρά κίνητρα ή ποιο είναι το μυστικό να πετύχεις το όνειρά σου. Θέκλα μου, λατρεύω τα vlogs σου και πραγματικά τα χαίρομαι. Έχει στοιχεία στο χαρακτήρα σου που ονειρεύομαι χρόνια να αποκτήσω. Τα περισσότερα το έχω καταφέρει. Το μόνο που με δυσκολεύει είναι να μην με νοιάζει να εκτεθώ δημόσια, ενώ να κάνω βίντεο στο YouTube ή δημόσιες ομιλίες, ή απλώς να πάω με θράσος και θάρρος να ζητήσω δουλειά. Επίση, υπαρξια... είναι κοπέλα μα γραφεία, ε? ναι, Επίση, περνώ υπαρξιακό άγχο, βλέπω τι μέρε να περνούν, νυχτώνει, ξημερώνει και εγώ στο ίδιο έργο. Όταν κάνω αυτά που αγαπώ, η μέρα γεμίζει και κυλάει πιο αργά και αποκτά νόημα. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν κάνουμε αυτά που αγαπάμε, δεν καταλαβαίνουμε. Ε, κυλάει πιο αργά ή κυλάει πιο γρήγορα, θέλω να πεις. Νομίζω όταν κάνουμε κάτι που μας αρέσει, κυλάει πιο γρήγορο ο χρόνος. Θα μπορούσες να κάνεις ένα βλόκ για ανθρώπους σαν και εμένα που δυσκολεύονται να σπρώξουν τον εαυτό τους να πετύχει. Δεν έχω ενθάρρυνση από κανέναν. Πώς θα μπορούσα μόνη μου να ενθαρρύνω τον εαυτό μου και να του δώσω ισχυρά κίνητρα. Τι είναι αυτό το κλικ που έκανε το μυαλό σου και θα σου είπε κάντο και σου είπε κάντο προσπάθησε θα τα καταφέρεις, όλα αυτά που έχεις πετύχει εσύ ήταν λόγο τύχης. <laughs> σου απαντήσω. Τα κυνήγησε. Είχε βοήθεια στα πρώτα σου επαγγελματικά βήματα. Είχε γνωστού σε σπουδαίε θέσει. Ή απλά είπε: Εγώ θα το κάνω ο κόσμο να χαλάσει. Ποιο είναι το μυστικό να πετύχει το όνειρά σου. Νιώθω πως όσο τα κυνηγάω φεύγουν και πιο μακριά. Τι κάνω λάθος. Συγγνώμη για το κουραστικό mail με τις τόσες ερωτήσεις, αλλά είμαι 32 χρόνων και δεν έχω επαγγελματικά πατήσει ούτε το πρώτο σκαλί κατά τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη σου. Και φοβάμαι μήπως δεν προλάβω να κάνω όσα θέλω πριν πεθάνω. Ο κόσμος πεθαίνει και χάνεται για πλάκα, δεν ξέρεις τι ξημερώνει. Έχεις υπαρξιακό άγχος εσύ κόρη. Φοβάμαι και αγχώνομαι. Ευχαριστώ πολύ με εκτίμηση. Τι ωραία πάσα δίνει, θα σου πάω από τώρα για να μην το ξεχάσω. Να παρακολουθήσει και το αποψινό το vlog. Το αποψινό το vlog ε, είναι μια ιστορία που έχει να κάνει με mopping και σε, στο αποψινό vlog ε, ε, θα διηγηθώ ε, ένα κομμάτι της δικής μου ζωής, τη δική μου ζωή στη μετάβαση μου από τη δουλειά στο δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα που έγινε το 2004. Λοιπόν, φιλενάδα, επειδή μου έχεις ξαναγράψει εσύ, γνωρίζουμε και οι δύο ότι έρχεσαι από ένα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικό ήταν. Και ήδη έχεις καταφέρει, εσύ ίδια, να ξεπεράσεις κάποια πολύ σοβαρά θέματα που είχες στην, στη ζωή σου, στην καθημερινότητα σου, εμπόδια, τα οποία δεν σε άφηναν να εξελιχθείς επαγγελματικά. Ε, αυτή τη στιγμή ε, είναι η πρώτη σου φορά που πας μόνη σου να διεκδικήσεις αυτά που ονειρεύεσαι επαγγελματικά. Άρα μπορεί να είσαι 32, αλλά στην ουσία είσαι σαν να είσαι 20 όσον αφορά στην επαγγελματική σου ωριμότητα. Αυτό δεν είναι κακό, δεν είναι καθόλου κακό. Τα 32 είναι πολύ νωρίς είναι νέα, είναι, είσαι πολύ νεαρή και δεν υπάρχει λόγος, Ουσιαστικό ουσιαστικός λόγος, να σκέφτεσαι ότι μπορεί να τελειώσει η ζωή σου ανα πάσα στιγμή και δεν θα προλάβεις να ζεις αυτά που ονειρεύτηκες. Το υπαρξιακό άγχος είναι σύνηθες σε ανθρώπους οι οποίοι μεγάλωσαν σε κακοποιητικό περιβάλλον και έχουν δεχθεί ψυχική κακοποίηση και αντιμετωπίζεται κυρίως με την ψυχοθεραπεία και με προσωπική προσπάθεια αλλά και με την ψυχοθεραπεία. Τώρα, με ρώτησε να σου πω πράγματα για μένα και θα σου απαντήσω γιατί δεν, δεν έχω κάποιο λόγο να μην σου απαντήσω και είναι και πάρα πολύ ωραίε οι ερωτήσει σου. Θα πιάσω μία-μία τι ερωτήσει και θα σου απαντήσω. Ρωτάς πρώτα απ' όλα. Τι είναι το κλικ που έκανε στο δικό μου το μυαλό και μου είπε προσπάθησε το να το καταφέρεις. Ε, όταν ήμουν μικρή, Μέχρι τα πέντε χρόνια περίπου ήμουνα αθώα. Αθώα με την έννοια ότι είχα μια παιδική αισιοδοξία και θετικότητα η οποία ήταν άνευ προηγουμένου. Από πέντε ετών και μετά θυμάμαι τον εαυτό μου και νομίζω ότι αυτό είχε να κάνει με το γεγονός ότι μεγάλωνα και αντιλαμβανόμουνα περισσότερα πράγματα στο περιβάλλον μου. Από πέντε χρονών και μετά θυμάμαι τον εαυτό μου να έχει μεταπτώσεις και να έχει φάσεις στις οποίες να σκεφτόμουν αρνητικά ή να φοβόμουν το μέλλον ή το θάνατο ή να σκεφτόμουν α, για μένα μειωτικά. Φυσικά συνέργησε σε αυτό πάρα πολύ και το γεγονός ότι η μητέρα μου ήταν τρομερά επικριτική μαζί μου. Απ' την άλλη φυσικά είχα τον πατέρα μου ο οποίος όσον αφορά στην επαγγελματικό μας προσανατολισμό και όσον αφορά ε, ε, στις σπουδέ μας και εμένα και το αδερφού μου ήταν πολύ υποστηρικτικός και πολύ θετικός ο πατέρας μου. Ε, άρα ε, θα είμαι άδικη αν δεν αποδώσω στον πατέρα μου τα εύσημα για το ότι με έχει μάθει να σκέφτομαι θετικά και αισιόδοξα παρόλο που όσοι γνωρίζετε την ιστορία μου και όσοι έχετε διαβάσει τα βιβλία μου Γνωρίζετε ότι για ένα διάστημα στην παιδική και πρώτη εφηβική μου ηλικία ο πατέρα μου με χτυπούσε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στο βιβλίο μου Χαρούμενη Μαμά, Χαρούμενα Παιδιά, περιγράφω και γιατί και πώ έχουμε συγχωρηθεί κλπ. Αλλά δεν έπαβε αυτό ο άνθρωπο, και σήμερα δεν πάβει αυτό ο άνθρωπο, να είναι αισιόδοξο και ε, πάντοτε να σκέφτεται ε, με το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Λοιπόν, ε, Παρόλο που ήμουν πολύ καλή μαθήτρια, δεν το ήξερα ότι ήμουν καλή μαθήτρια. Χρειάστηκε να περάσει πολύ καιρός να, κατα... να, διε... να αντιληφθώ και να καταλάβω ότι είμαι φύση άνθρωπος και ότι έχω ακαδημαϊκές δυνατότητες και ότι ε, ε, ξεχωρίζω από το μέσο όρο όσον αφορά ε, σε κάποια μαθησιακά στοιχεία. Χωρίς να σημαίνει ότι είμαι η καλύτερη όλων. Καταλαβαίνεις ε, η τελευταία φορά που ένιωθα τρομερή ανασφάλεια για τον εαυτό μου ήταν όταν έδινα τι πανκύπριε εξετάσει στην Ελλάδα τι λένε Πανελίνε, που νόμιζα ότι μπορεί και να μην περνούσα και τελικά πέρασα πρώτη πανκύπρια στη σχολή μου, την οποία σχολή μου την τελείωσα και πρώτη από το έτο μου στο Πανεπιστήμιο. Μετά από τι πανελλήνιες, τι πανκύπριε εξετάσει, πλέον δεν είχα αμφιβολίε. Ε, ένιωθα καλά γιατί τον εαυτό μου, ένιωθα ότι είμαι καλή φοιτήτρια, ότι είμαι φύση και ότι θα μπορούσα να τα καταφέρω. Και γι' αυτό και δεν κόπηκα και ούτε σε ένα μάθημα στο Πανεπιστήμιο. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ ίδια προσωπικά έβαλα στον εαυτό μου τρικλοποδιά. Τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο βιβλίο. Νομίζω στο ψυχολογικό πόλεμο περιγράφει πως έβαλα την τρι, τρικλοποδιά στις σπουδέ μου και στην εξέλιξη μου την ακαδημαϊκή, με τον πρόωρο γάμο κλπ κλπ. Ε, όλο αυτό το διάστημα, μετά το γάμο, τη γεννήση του πρώτου παιδιού μετά την απογοήτευση που είχα, πρέπει να διαβάσει το βιβλίο Ψυχολογικό Πόλεμο που τα γράφει εκεί πέρα ξεκάθαρα και αναλυτικά. Μετά την απογοήτευση που είχα, που δεν έκανα τι μεταπτυχιακέ σπουδέ που μπορούσα και ήθελα να κάνω για λόγου που εξηγούνται πάλι στο βιβλίο. λίγο είχα αρχίσει να χάνω το όραμά μου, να χάνω το βίζο μου για τον εαυτό μου, το οποίο όραμα θυμάμαι ότι στις καλές μου φάσεις όταν ήμουν παιδί και έφηβος, Στεκόμουν κυριολεκτικά μπροστά στον καθρέφτη και έκανα αυτό που κάνω τώρα. πολύ αιστείο. Οι γονεί μου έχουν στον κεντρικό διάδρομο του σπιτιού ένα μεγάλο λόσο μου καθρέφτη, στον οποίο εκεί δίπλα είναι κρεμασμένα και τα ράσα του πατέρα μου κλπ. Και στεκόμουν μπροστά στον καθρέφτη και έκανα εκπομπή. Ναι, σοβαρά. Η ομιλία, η κήρυγμα. Γιατί ο πατέρα μου ήταν ιερέα και έκανε κήρυγμα και ε, έλεγα, μιλούσα σαν να ήμουν παρουσιάστηρα στην τηλεόραση, μιλούσα σαν να ήμουν, δεν υπήρχε YouTube τότε, YouTuber τώρα. Και έλεγα διάφορα πράγματα. Είχα μέσα μου αυτή την επιθυμία ότι ήθελα να κάνω αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά όμω και στο σχολείο αλλά και στο πανεπιστήμιο είχα τρομερή τροπαλότητα όταν ερχόταν η ώρα να μιλήσω. Και όσον αφορά στι δημόσιε εμφανίσει, στον δημόσιο λόγο, Τελευταία το έχω ξεπεράσει. Ε, θυμάμαι πάντα να πιέζω τον εαυτό μου και να λέω είναι για το καλό σου να πας να κάνεις αυτή την εμφάνιση στην εκπομπή, την τηλεοπτική, τη ραδιοφωνική, πήγαινε. Ε, δεν θα ξεχάσω όταν ήμουνα ε, το 2008, το 2009 που είχα περάσει μια φάση με διαταραχή πανικού. Και όταν είχατε σκρήσει πανικού πρωτού πάρω την αντικαταθληπτική θεραπεία, ότι είχε φάσει που πραγματικά δυσκολεύονταν πάρα πολύ. Γι' αυτό, αν μπείτε στο κανάλι μου παλιά και βρείτε κάτι εκπομπέ από το 2009-2010, που τότε εμφανιζόμουν στο πρωινό του ΡΙΚ, θα δείτε ε, έναν πολύ φοβισμένο άνθρωπο. Λοιπόν, εμ, από ένα σημείο και μετά αυτό που με έκανε το κλικ για να εμ, βάλω τα δυνατά μου να επιτύχω αυτό το όραμα που είχα απομονώ. Νομίζω ότι ήταν οι απανωτές αποτυχίες που είχα στην προσωπική μου ζωή, οι απανωτές δυσκολίες που τράβηξα ως άνθρωπος, το γεγονός ότι έσπασε η ψευδέστηση που είχα ότι είχα μεγαλώσει στην τέλεια οικογένεια και ότι θα έχω την τέλεια εξασφαλισμένη ζωή επειδή οι μου ήταν και είναι πετυχημένοι επαγγελματικά και κοινωνικά και λοιπά και οικονομικά και λοιπά και όταν κατάλαβα ότι εγώ είμαι και ο εαυτός μου και τα παιδιά μου μετά το διαζύγιο δηλαδή, μετά το διαζύγιο στα 26 μου έβαλα πείσμα και είπα εγώ θα επιτύχω ό,τι κάνω να το κάνω καλά και όντω ήθε, είχα μέσα στο μυαλό μου ότι ήθελα να είμαι στην τηλεόραση, να είμαι ψυχολόγος στην τηλεόραση, ήθελα να γίνω συγγραφέα. Από μωρό αγαπούσα πάρα πολύ τα βιβλία. Τα βιβλία ήταν η διαφυγή μου και φαντασιωνόμουν από μωρό ότι θα έγραφα βιβλία. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα γίνω μόνο συγγραφέα πριν τα 25-26 μου χρόνια όταν άρχισα να το οραματίζομαι. Και νομίζω αυτό που με έκανε κλικ ήταν όταν, κα... όταν κατάλαβα ότι όλα εξαρτώνται από εμένα πλέον. Και απαντώντα την ερώτηση σου, αν είχα γνωστού σε ψηλέ θέσει, Όχι, ε, το αντίθετο. Αν είχα γνωστού σε σπουδέ θέσει, Το αντίθετο δεν είχα. Δεν είχα. Και μπορεί να έχω αποκτήσει την πορεία γνωστού ε, σε, σε σπουδαίες θέσεις, λόγω της τη δουλειά μου και τη εκπομπή μου αλλά ουδέποτε χρησιμοποίησα γνωριμίες και μέσα για να επιτύχω κάτι, το θεωρώ ποταπό. Για μένα την ίδια. Δηλαδή, αν εγώ ίδια χρησιμοποιήσω να πάρω τηλέφωνο κάποιον που γνωρίζω, ο έχει μια θέση ισχύω και, να, ισχύως, και να του πω κάνε αυτό για να με βοηθήσει σε επαγγελματικά, ντρέπομαι. Για τον εαυτό μου, όχι να ντρέπομαι τον άλλον. Είμαι εναντίον αυτού του πράγματο. Ε, δεν είναι λογοτύχης αυτά που πέτυχα και είναι λογοτύχης. Δεν είναι λογοτύχης με την έννοια του ότι δεν ήταν γραμμένα για να τα πετύχω. Την τύχη μας κατά τη γνώμη μου τη φτιάχνουμε μόνοι μας. Πήρα τις δυσκολίες που μου έδωσε η ζωή που ήταν αρκετέ. και από μόνη μου αποφάσισα με πείσμα και όραμα να τις αλλάξω και να τις μετατρέψω σε θετικά στοιχεία. Κυνήγησα τα όνειρα μου, ναι, τα κυνήγησα και τα κυνηγώ καθημερινά. Όταν ο άνθρωπος πάψει να ονειρεύεται, πάψει να, πάβει πα... να ζει κατά τη γνώμη μου. Χρειαζόμαστε συνεχώς οράματα, όνειρα, στόχους. Και τώρα ονειρεύομαι. Και τώρα βάζω, ε, έχω όνειρα πιο μεγάλα από αυτά που, που ότι έχω επιτύχει. Δεν είμαι σίγουρη αν θα τα επιτύχω και είμαι σίγουρη πως θα τα επιτύχω. Με ποια έννοια. Με την έννοια του ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου αν δεν επιτύχω αυτά που έχω στο μυαλό μου. Ούτε όμως σημαίνει ότι δεν θα μπορέσω να τα επιτύχω επειδή δεν θα είναι το τέλος του κόσμου. Με λίγα λόγια, η ευτυχία μου δεν εξαρτάται από την επαγγελματική μου επιτυχία και καριέρα. Με τίποτα. Γιατί έχω μάθει με το δύσκολο τρόπο ότι όσο επιτυχημένος και να είσαι επαγγελματικά, όσο ψηλά και να φτάσεις, όσο σπουδαία καριέρα και να έχεις, δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος αν δεν τα βρεις με τον εαυτό σου. Γιατί υπήρξαν περίοδε στη ζωή μου, στις, οποίε οποίες είχα καλή καριέρα και είχα και καλή οικονομική κατάσταση, όπως για παράδειγμα όταν ήμουν διορισμένη στο δημόσιο, θα ακούσεις γι' αυτό στο βραδινό vlog, που χάλασε, ξύνησε εκείνο το πράγμα και το τελείωσα. Υπήρχε περίοδος που ήμουνα πάρα πολύ καλά στο γραφείο, εξαιρετικά καλά και μετά το χάλασα αυτό το πράγμα ασχολούμενη για, με την πολιτική. Ε, υπήρχε περίοδος που είχα την καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή και πήγαινε πάρα πολύ καλά η καριέρα μου, όμως ήμουνα πάρα πολύ κουρασμένη και δεν ευχαριστιόμουν τη ζωή. Θεωρώ ότι ο επιτυχημένος άνθρωπος επαναπροσδιορίζεται συνέχεια και δεν μένει προσκολλημένος σε κάποιο και σπαγιωμένη απόψη ότι πρέπει να κάνω το συγκεκριμένο πράγμα, πρέπει να κάνω τη συγκεκριμένη πράξη για να επιτύχω. Η επιτυχία για τους επιτυχημένους ανθρώπους δεν είναι αυτός σκοπός. Η επιτυχία είναι τρόπος ζωής. Με ποια έννοια, με την έννοια το ότι επιλέγω να επιτυγχάνω τους στόχους μου. Πώς επιτυχάνει τους στόχους σου, παίρνοντα στόχους ρεαλιστικούς, κάνοντάς τους βήμα, βήμα, βήμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχω στο μυαλό μου για παράδειγμα τον, το όραμα να μεταφραστούν τα βιβλία μου στα αγγλικά. Το έχω αυτό το όραμα από πέρσι. Θυμάστε πέρσι που σας είπα ότι θα ξεκινήσω να κάνω ένα βίντεο στα αγγλικά κάθε εβδομάδα, ούτω ώστε να αυξηθεί το κοινό που με ακούει στα αγγλικά και έτσι να μεταφραστούν τα βιβλία μου στα αγγλικά. Το κάνω συστηματικά από το καλοκαίρι του 2019. Τώρα είμαστε στο Μάρτιο του 2020. Εξακολουθώ και κάνω ένα βίντεο την εβδομάδα, τα βίντεο αυτά που κάνω στα αγγλικά δεν έχουν πολλέ θεάσει. Το πολύ χίλιε ή 1500 θεάσει να έχουν. Όμω εγώ εξ, εξακολουθώ και κάθε Παρασκευή στι 1 το μεσημέρι βγάζω ένα βίντεο στα αγγλικά και είμαι σταθερή στο στόχο μου για να επιτύχω το σκοπό μου και το όραμά μου μελλοντικά. Αυτό μπορεί να γίνει σε 3 χρόνια. Αυτό μπορεί να γίνει σε 5 χρόνια. Δεν ξέρω πότε θα γίνει. Και μπορεί να μην γίνει από τα βίντεο στο YouTube αυτό το πράγμα. Μπορεί να γίνει από κάτι άλλο. Όμως εγώ γνωρίζω ότι ο φίλος τον εαυτό μου από τη στιγμή που αποφάσισα να επιτύχω αυτό το πράγμα, να κάνω αυτό, που περνάει από το χέρι μου. Και είμαι άνεγνια. Δεν αγχώνομαι που δεν έχω μεταφραστεί ακόμα τα βιβλία μου στα αγγλικά. Δεν αγχώνομαι που δεν έχω γίνει γνωστή πανευρωπαϊκά. Δεν με κόφτει. Θέλω να το πετύχω, αλλά δεν με πειράζει αν δεν γίνει. Γιατί ξέρω ότι αυτό που περνάει από το χέρι μου το κάνω. Από εκεί και πέρα αφήνω το σύμπαν, το Θεό, την πλάση να αποφασίσει πότε και αν πρέπει να μου δώσει αυτό το δώρο που εγώ ζητάω, το οποίο δεν είναι απαραίτητο για την ευτυχία μου, γιατί ακόμη και αν το αποκτήσω, αν δεν έχω αγάπη με τον εαυτό μου και ειρήνη με τα μέσα μου, δεν πρόκειται να είμαι καλά. Εσύ, επειδή τώρα ξεκινά την καριέρα σου στα 32, σου είναι πολύ φυσιολογικό να θεωρεί πολύ σπουδαίο πράγμα την καριέρα και μόνο μέσα από την, επιτυχ... από την επιτυχία, την επαγγελματική, θα μπορεί να είσαι καλά ψυχικά και συναισθηματικά δεν είναι μόνο μέσα από αυτό. Ε, Λέει γράφει, γράφεις, νιώθω πως όσο κυνηγάω τα όνειρά μου φεύγουν και πιο μακριά. Τι κάνω λάθος. Μήπως είσαι ανυπόμονη. Μήπως θέλεις αλλαγή από τη μια μέρα στην άλλη. Μήπως νομίζεις ότι υπάρχει ένα μαγικό ραβδάκι που μεταβάλλει καταστάσεις και μεταβάλλει πρόσωπα και μεταβάλλει συνθήκε. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Με τίποτα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Χρειάζεται καθημερινή δουλειά, ε, ακόμη και αν όταν δεν φαίνονται αποτελέσματα εμείς να συνεχίζουμε τη δουλειά, χρειάζεται πολύ καλή στοχοθέτηση, δηλαδή στόχη μας να είναι ρεαλιστική και πρακτική, χρειάζεται να φροντίζουμε ώστε μεσοπρόθεσμα σήμερα, αύριο, μεθαύριο να είμαστε ευχαριστημένοι, δηλαδή αυτό που κάνω σήμερα να μου αρέσει, όχι απλώς να το κάνω χωρίς να μου αρέσει για να πετύχω κάτι που θα θέλω μετά από 10 χρόνια. Για παράδειγμα, εγώ αυτή τη στιγμή, αυτό που κάνω σήμερα, που κάνω κάθε μέρα βίντεο, μου αρέσει. Μου αρέσει που το κάνω. Μου αρέσει που το κάνω και δεν το κάνω σαν αγκαρία, ούτω ώστε μετά να κάνω κάτι άλλο. Και τα προηγούμενα που έκανα, μου άρεσαν όσο τα έκανα. Και εκείνα που πλέον δεν μου άρεσαν, σταμάτησα να τα κάνω. Και ε, ε, ίσως εσύ περιμένεις ότι θα γίνει με κάποιο μαγικό τρόπο θα επιτευχθεί ο στόχος σου και όχι με σκληρή δουλειά. Η επιτυχία αποτελεί ε, προϊόν συστηματικής, συνεπούς, καθημερινής δουλειάς. Πρέπει να δουλέψεις για να επιτύχεις, για να επιτύχεις ουσιαστικά. Τώρα, αν κάποιοι επιτυχάνουν με τα λεφτά των γονέων τους ή με τη φήμη των γονέων τους, δεν είναι πραγματικά επιτυχημένοι. Ε, ή παίρνουν την εύκολη λύση ή βολεύονται, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ε, εγώ αυτό που, που, με, που με προβληματίζει μαζί σου είναι αυτό που λες για το υπαρξιακό άγχος το οποίο είναι καλά να το αντιμετωπίσει με ψυχοθεραπεία και θα πρέπει να τελειώσει κάποτε αυτό το vlog, <σκομίως> απαντώντας ξανά στο ερώτημα ε, εμπεριλήψη πώς θα μπορούσα μόνιμη να εθαρρύνω τον εαυτό μου και να του δώσω ισχυρά κίνητρα να αγαπήσεις τον εαυτό σου, να περάσεις χρόνο με τον εαυτό σου, να φουγκραστείς τον εαυτό σου, να βρεις τι είναι πραγματικά αυτό που σου αρέσει, τι είναι πραγματικά αυτό που είναι σημαντικό για σένα, να βάλεις ρεαλιστικούς στόχους, να οραματίζεσαι μεγάλα πράγματα αλλά ρεαλιστικά και να δουλεύεις συστηματικά περιμένοντας το αποτέλεσμα να έρθει όποια στιγμή θέλει αυτό. Για να είσαι καλά όμως πρέπει αυτή η δουλειά που θα κάνεις ή οποιαδήποτε δουλειά που θα κάνεις να σε ευχαριστεί ή να την, να την μετατρέψεις αυτή τη δουλειά έτσι ούτως ώστε να σε ευχαριστεί. Σου στέλνω την αγάπη μου φιλενάδα και σου εύχομαι να νιώσεις εμ, υπαρξιακή γαλήνη και πληρότητα η οποία δεν είναι απαραίτητο να είσαι επιτυχημένος επαγγελματικά ή να έχεις χρήματα ή να έχεις φτάσει στο πικ στην, στην κορυφή της καριέρας σου για να βιώσεις την υπαρξιακή πληρότητα. Σου στέλνω την αγάπη μου. Καλημέρα. Δείτε το απόψινο vlog. Είναι για το mopping και λέω και εκεί αρκετά προσωπικά θέματα. Μπορεί... Λέω μια προσωπική ιστορία για το πώς κατάφερα να αλλάξω δουλειά το 2004, το οποίο, η οποία νομίζω θα σας αρέσει. Καλημέρα.